Ενώ κύριοι, ο λαός πνίγεται, καίγεται, γιατί τα αντιπλημμυρικά, τα αντιπυρικά έργα, η αντισεισμική θωράκιση δεν είναι επιλέξιμα έργα, γιατί δεν φέρουν κέρδος στους επιχειρηματικούς ομίλους, η κυβέρνηση που έχει όλες τις ευθύνες για αυτή την κατάσταση έρχεται με αυτό το νομοσχέδιο να νομιμοποιήσει τους πιο σκληρούς όρους εκμετάλλευσης των εργαζομένων, αυτούς που κατάργησε ο αγώνας τους από το 1886 μετά. Η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα παρουσιάζει την αλήθεια με το κεφάλι κάτω. Διακινεί μύθους, διαστρεβλώσεις γύρω από το νομοσχέδιο, έκτρωμα όπως το χαρακτηρίζουν οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα τους. Ο Υπουργός Εργασίας επαναλαμβάνει το νομοσχέδιο είναι θετικό για τους εργαζόμενους. Ρωτάμε λοιπόν, αν πράγματι είναι έτσι, γιατί η κυβέρνηση ενώ το είχε έτοιμο, το κρατούσε κρυφό προεκλογικά, γιατί δεν παρουσίασε το προεκλογικό της πρόγραμμα ότι σκοπεύει να φέρει 13 ώρες δουλειάς, τη γιγάντωση της ευελιξίας, την παραπέρα ποινικοποίηση της απεργίας? Αλήθεια, μήπως πιστεύετε ότι όσοι σας ψήφισαν συμφωνούν με αυτή τη βαρβαρότητα? Γελάει η κυρία Σταδινάκη, δεν ξέρω γιατί, ίσως σας φαίνονται αυτά περίεργα. Το νομοσχέδιο αποτελεί δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας στην παραγγελία της εργοδοσίας. Θέλουν ακόμα πιο φτηνή εργατική δύναμη και εσείς αυτό έρχεστε να νομοθετείτε σήμερα. Πρόκειται για ένα νέο ανταργατικό τερατούργημα που στόχο έχει να γιγαντώσει την ευελιξία και να εντατικοποιήσει την εργασιακή εκμετάλλευση των εργαζομένων. Θεσμοθετεί την πολλαπλή απασχόληση, την κατάργηση του πενθυμέρου, την κατάργηση του διαλύματος στη δουλειά και νέες μορφές συμβάσεων ευέλικτης και μερικής απασχόλησης, φέρνοντας νέο χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα κατά παραγγελία, όπως είπαμε, των επιχειρηματικών ομίλων, που νόμιμα πλέον θα μπορούν να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους με πληθώρα αντεργατικών επιλογών. Το νομοσχέδιο, με τον προκλητικό τίτλο για τους διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η νομιμοποίηση της ακόμα μεγαλύτερης εκμετάλλευσης των εργαζομένων που όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ έθρεψαν από το 1990 και μετά. Έρχεται να προσθεθεί στις δεκάδες μορφές ευέλικτης απασχόλησης που υπάρχουν ήδη και έχουν ως αποτέλεσμα, και ξέρετε πολύ καλά, ιδίως τις τρεις προσλήψεις κάθε έτος να είναι ευέλικτες. Να έχουμε πάνω από 6.000 απολύσεις εργαζομένων καθημερινά. Συμπληρώνει λοιπόν το νομοσχέδιο τις αντιδραστικές διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας με στόχο την πλήρη κατάργηση του 8ωρου πενθυμέρου 40ωρου. Σήμερα την ένταση της εκμετάλλευσης την αναφέρεται ως πραγματική ζωή για να της δώσετε νομιμοποίηση και πλευρές δίθεν ελέγχου, όπως λέτε. Ισχυρίζεστε ότι ο σταθερός ημερήσιος χρόνος δουλειάς και ο αξιοπρεπής μισθός είναι παροχημένη κατάσταση. Εμπόδιο στην ανάπτυξη των ιερών καπιταλιστικών κερδών που οι εργαζόμενοι πρέπει να θυσιάζουν τα δικαιώματά τους. Αυτοί είστε. Πρόθυμοι να προωθήσετε και τα πιο νοσηρά σχέδια των επιχειρηματικών ομίλων, εχθροί της προόδου του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων της εφημερίας τους. Η κυβέρνηση νομοθετεί το δικαίωμα στους εργοδότες να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους με 13 ώρες δουλειάς την ημέρα, 78 ώρες δουλειάς την εβδομάδα, σε πάνω από έναν εργοδότη. Ομολογείται έτσι ότι με 800 ευρώ το μήνα μέσο μισθό και την ακρίβεια να τσακίζει κόκαλα για να ζήσει μια εργατική οικογένεια που έχει παιδιά, πρέπει οι δύο ενήλικοι γονείς να δουλεύουν 26 ώρες το 24ωρο. Αυτή είναι η πρόοδος τους, η πρόοδος σας. Αλήθεια, είναι πρόοδος και εξέλιξη εργασία 13 ώρες την ημέρα? 150 χρόνια περίπου μετά την καθιέρωση του 8ωρου. Είναι πρόοδος ο εργαζόμενος να δίνει 5 επιπλέον ώρες από τη ζωή του, 5 επιπλέον ώρες από τη ξεκούρασή του, από τη ψυχαγωγία του, από την ενασχόλησή του με την οικογένειά του? Είναι συνενετική και με ελεύθερη βούληση η επιλογή της 13ωρης εργασίας από τον εργαζόμενο όταν ο μισθός του τελειώνει το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα? Όταν ξεχυλώνουν τα όρια του ημερήσιου χρόνου εργασίας,
δηλαδή ο απαραίτητος χρόνος που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να είναι παραγωγικός, να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή, να έχει δραστηριότητες και να ξεκουράζεται, καμιά μελλοντική διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε εξάμηνη ή ετήσια βάση δεν μπορεί να καλύψει και να ισοφαρίσει τις ανθρώπινες αντοχές που δαπανώνται σε ένα 24ωρο. Η κυβέρνηση θέλει να κάμψει κάθε εργατική αντίσταση, να επιβάλλει με το ζόρι τον αντεργατικό μεσαίωνα. Για παράδειγμα, είναι φανερό ότι προσπαθεί να φέρει με νόμο ό,τι κατάργησαν οι εργάτες της Κόσκο στο λιμάνι του Πειραιά με τους αγώνες του και την υπογραφή της λογικής σύμβασης, τις κοντραβάρδιες, τα εξαρτητικά ωράρια και τις ειδοποιήσεις για δουλειά με SMS που είχαν ως τότε τραγικές συνέπειες για τους λιμενεργάτες, σωματική και ψυχική εξάντληση, ομοιρία από τους εργοδότες, πολλούς νεκρούς και δεκάδες εκαταμένους. Με δεδομένο μάλιστα ότι με τον νόμο Χατζηδάκη το διάλειμμα δεν περιλαμβάνεται στο ωράριο εργασίας, η πρόβλεψη για 13 ώρες δουλειάς σημαίνει και την ουσιαστική κατάργησή του. Ενώ στο νομοσχέδιο δεν γίνεται και καμιά αναφορά στην ώρα που θα μεσολαβεί για τον εργαζόμενο που θα πηγαίνει από τη μια δουλειά στην άλλη. Άρα ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη εξάντληση των εργαζομένων. Άλλη αντιδραστική ρύθμιση που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο είναι η προώθηση νέων ευέλικτων μορφών εργασίας σε βάρος των εργαζομένων με σταθερή δουλειά και δικαιώματα που έχουν σήμερα. Αυτοί θα δουν τις σχέσεις εργασίας τους να απειλούνται ακόμα και να χάνονται. Η έμεση παράταση του εργάσιμου βίου ως τα 74 χρόνια μέσω αρχικά των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ, του ΟΑΕΔ, σε ένα νομοσχέδιο που ήρθε κατά καλό καιρό, συμπληρώνεται με τις εργασιακές σχέσεις των συμβάσεων μηδενικού χρόνου, των συμβάσεων κατά παραγγελία, που μετατρέπουν τον εργαζόμενο σε μια ευέλικτη μηχανή παραγωγής χωρίς δικαιώματα. Για να περάσει το προηγούμενο νομοσχέδιο έκτρωμα για τα εργασιακά, ο νόμος Χατζηδάκη, για να δικαιολογήσει την περαιτέρω ποινικοποίηση της συνεργασίας δράσης, η κυβέρνηση τότε εξαπέλυσε λάσπη ενάντια στη συνεργασία δράση. Ενώ διευκόλυνε τις απολύσεις συνδικαλιστών, έλεγε ότι εξισώνει τους όρους απόλυσής τους με αυτούς που ισχύουν για τις εγκυμονούσες. «Μα καλά, είναι δυνατόν να έχουν περισσότερα προνόμια οι συνδικαλιστές από τους αγγείους», έλεγαν τότε η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της, παριστάνοντας τους προστάτες τάχα της μητρότητας και προσπαθώντας να ενεργοποιήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό. 2 χρόνια μετά, το εκτρωματικό νομοσχέδιο που συζητά σήμερα η Επιτροπή, με τις διατάξεις για τη δοκιμαστική περίοδο, δίνει το πράσινο φως σε απολύσεις εγγύων νωρίτερα και από το 18μηνο που υποτίθεται ότι ισχύει η απαγόρευση. Με το επιχείρημα της δοκιμαστικής περίοδου, το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα σε εργοδότη να απολύσει εγκυμονούσα μετά από 6 μήνες, δίχως καμιά επίπτωση αν κρίνει ότι απέτυχε η δοκιμή. Αντίστοιχα, θα μπορεί να κρίνεται ανεπιτυχής η πρόσληψη και ενός εργαζόμενου που τόλμησε να συνδικαλιστεί και άρα να απολύεται με συνοπτικές διαδικασίες. Τι αλήθεια νομοθετείτε? Σε όποιον αρέσει η δουλειά, ήλιο με ήλιο και το ωράριο λάστιχο. Αλλιώς απόλυση και μάλιστα χωρίς αποζημίωση, χωρίς κανένα κόστος για την εργοδοσία, ανεξάρτητα αν πρόκειται για εγκυμονούσα, για συνδικαλιστή ή για οποιοδήποτε εργαζόμενο. Αυτό είναι η αποκάλυψη της ξεδιάντροπης κυβερνητικής υποκρισίας περί προνομίων και μητρότητας. Το νομοσχέδιο, αφού εισάγει αυτές τις άθλιες εργασιακές σχέσεις, θέτει ως μοναδική εξασφάλιση του εργαζόμενου την έγκαιρη ενημέρωση του από τον εργοδότη για τη διάρκεια της εργασίας, τον τόπο εργασίας και την αμοιβή. Κύριε Υπουργέ, σας είπα και πριν, μην προστατεύετε τόσο πολύ τους εργαζόμενους. Μην ζωρίζετε τόσο πολύ τους εργοδότες. Μπορεί να θυμώσουν και να φύγουν. Ή μπορεί να χάσουμε την επενδυτική βαθμίδα. Είναι ντροπή πραγματικά. Εργαζόμενος όμηρος σε μια νέα εργασιακή σχέση, καθώς δεν θα ξέρει αν και πότε θα έχει δουλειά, αν πότε και πόσο θα έχει ελεύθερο χρόνο και φυσικά σε αυτές τις εργασιακές σχέσεις κάθε άλλο δικαίωμα είναι ανύπαρκτο. Αυτό νομοθετείται. Η εμπειρία από αυτές τις εργασιακές σχέσεις, Γαλλιέρα, σε όσες χώρες της Ευρώπης έχουν εφαρμοστεί, δείχνουν πως οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται μέσα από δουλειοπαρικά γραφεία με την αμοιβή τους ανάλογη με τις ώρες που απασχολούνται, χωρίς να δικαιούνται και να κατοχυρώνουν δικαίωμα σε οποιαδήποτε μορφή άδειας, ούτε καν αναρωτική,
τις στυλιακές, στην νυχτερινή εργασία, στην προϋπηρεσία. Πώς αξιοποιείται αλήθεια η ευελιξία στους κλάδους? Παραδείγματος χάρη, μια εργολαβική καθαρίστρια που ψάχνει σήμερα να βρει εργατόρες για να συμπληρώσει το εισόδημά της θα είναι ακόμα πιο ευέλικτη σε δικαιώματα, σε ένα καθεστώς που ο εργοδότης θα την καλεί από την προηγούμενη για να καθαρίσει ένα νοσοκομείο, στη συνέχεια ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, μετά ένα σταθμό τρένου και όλα αυτά μπροστά σε ένα ωράριο εργασίας που θεριεύει με βάση το 13ωρο. Αντίστοιχα, ένας εργαζόμενος στον επιστημισμό δεν θα συμπιέζεται μόνο ανάμεσα στις ήδη υπάρχουσες απαράδεκτες συμβάσεις ευέλικτης εργασίας, αλλά ο συνδυασμός τους μαζί με τις συμβάσεις των μηδενικών ελάχιστων ωρών θα το μετατρέπουν σε εργαζόμενο μιας χρήσης που θα μεταπηδά από εργασία σε εργασία χωρίς να κατοχυρώνει δικαίωμα και προϋπηρεσία. Οι ρυθμίσεις τέτοιου είδους ευνοούν ακόμα περισσότερο τα ιδιωτικά δολυμπερικά γραφεία ευρέσεως εργασίας και ενοικιαζόμενης εργασίας που θα στέλνουν τους εργαζόμενους κάτω από την απειλή της απόλυσης χωρίς γνώση βασικών μέτρων υγείας και ασφάλειας σε πολλές βαριές δουλειές ακόμα και μέσα στην ίδια μέρα, παραδείγματος χάρη σε μια αποθήκη, να κουβαλά, μετά σε μια επιχείρηση κούριερ με μηχανάκι, μετά σε ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης. Στο νομοσχέδιο τορπιλίζεται η πενθήμερη εργασία, όχι μόνο σε επιχειρήσεις συνεχούς παραγωγής, αλλά και σε όσες μπορούν να δουλεύουν 6 και 7 μέρες τη βδομάδα με το σύστημα των βαρδιών. Η ακόμα μεγαλύτερη παρέμβαση των επιχειρηματικών ομίλων είχε ως αποτέλεσμα να έρθει το νομοσχέδιο ακόμα χειρότερο από τη διαβούλευση, αφού προβλέπει κατάργηση της ηλιακάτικης αργίας εκτός των άλλων και στους εργαζόμενους της βιομηχανίας τροφίμων και εμφιαλωμένων ποτών, εμφιάλωση φυσικού μεταλλικού νερού, παραγωγής αναψυκτικών και παραγωγής προϊόντων εμφιάλωσης. Αντί η επιχείρηση να κάνουν προσλήψεις εργαζομένων από τη μεγάλη δεξαμενή των ανέργων, έρχεσαι και υλοποιείται με μια πάγια επιδίωξη να ξεζουμίζουν το ίδιο υπάρχον προσωπικό μέχρι τελικής πτώσης. Το τραγικό παράδειγμα του νεκρού εργάτη στην Εύγα, κύριε Υπουργέ, που πέθανε πάνω στη μηχανή του εργοστασίου γιατί δούλευε 15 συνεχόμενα 12ωρα, ή τα παραδείγματα των ευσεργατών που αφήνουν την τελευταία τους πνοή στα πλοία της ακτοπλοείας κάθε καλοκαίρι από την αντικοποίηση της δουλειάς, το επιβεβαιώνουν. Έτσι, η υψηλή ανεργία αξιοποιείται για να μην επανέλθουν οι τριετίες. Δηλαδή, ο συσσωρευμένος σκόπος των εργαζομένων από την προϋπηρεσία τους μέχρι αυτή να πέσει, όπως λέτε, κάτω από 10%. Ακόμα και από αυτή τη μικρή αύξηση της εξαήμερης της έκτης μέρας, που με τίποτα δεν αντικαθιστά τη φυσική φθορά των εργαζομένων, η κυβέρνηση αφήνει απ' έξω τους εργαζόμενους στον τουρισμό επιστημό, στη βαριά βιομηχανία της χώρας, όπου οι μεγαλοξενοδόχοι και οι άλλοι επιχειρηματικοί όμιλοι του κλάδου έχουν εξασφαλίσει, με τη σύμφωνη γνώμη των συνεργαστών της ΠΑΣΗ και της ΔΑΚΗ, η έκτη μέρα να είναι χωρίς καμιά προσάυξηση. Στο νομοσχέδιο σβήνει η υποχρέωση των επιχειρήσεων να καταχωρούν στο πληροφοριακό σύστημα τις αλλαγές ή την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ή της υπεροριακής απασχόλησης πριν από την έναρξη πραγματοποίησής τους. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας θα γίνεται απλά με εντολή του εργοδότη και όχι με αίτημα του εργαζόμενου όπως ίσχυε. Παράλληλα, παραμένει σε ισχύ μία αποζημίωση σε περίπτωση που καταγγελθεί σύμβαση πριν τους 12 μήνες. Ενώ η διευθέτηση του χρόνου εργασίας θα μπορεί να γίνεται πλέον με ατομική σύμβαση εργαζόμενου εργοδότη. Καταργείται τους γιατρούς εργασίας. Διαμορφώνεται χειρότερους όρους για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, που έχουμε εδώ νεκρούς και πολλές επαγγελματικές ασθένειες. Εκτός από την εταιρεία των γιατρών εργασίας και ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ζητά την απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου. Και αυτοί είναι δικοί σας άνθρωποι. Νέα Δημοκρατία είναι. Για να ολοκληρωθεί η εργασιακή ζούγκλα και για να πατήσει πιο γερά στα ποδάρια της η σύγχρονη σκλαβιά, απαιτείται συγγήινο κρεταφείου. Το νομοσχέδιο ποινικοποιεί την απεργία και τη συνεκριστή δράση με την εισαγωγή βαρύτητα του προστίμου και ποινής φυλάκισης σε όσους ασκήσουν ψυχολογική πίεση ή εμποδίσουν τους απεργοσπάστες να εισέλθουν στον χώρο δουλειάς. Προστασία της εργασίας δεν είναι η προστασία των απεργοσπαστικών μηχανισμών, που χτυπούν άμεσα που χτυπούν άμεσα το δικαίωμα στην απεργία που τάχα η κυβέρνηση του προασπίζει. Προστασία της εργασίας σημαίνει μείωση του εργάσιμου χρόνου με αυξήση των μισθών, σταθερή και μόνιμη δουλειά, σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, δηλαδή ό,τι
Αυτό νομοσχέδιο τσακίζει. Η κυβέρνηση επιχειρεί να καταστήλει, να χτυπήσει κάθε φωνή που αντιστέκεται στον αντεργατικό όλεθρο, στη δουλειά ως τα γεράματα, με τη μαγκούρα, στη διαρκή ομοιρία μέσω της ευελιξίας, στην κακοπληρωμένη εργασία. Η επέκταση της ευελιξίας στο 13ωρο, η δουλειά ως 74 χρόνια, η συμβάση μηδενικών ή ελάχιστων ωρών, η εξαήμερη εργασία είναι έμεση ομολογία ότι τα χρήματα δεν επαρκούν, ότι το λαϊκό εισόδημα λαιλατείται από την ακρίβεια, από τους φόρους που αυτές τις μέρες βέβαια κορυφώνεται και από τους δεκάδες αντεργατικούς νόμους που τσάκησαν συλλογικές συμβάσεις και δικαιώματα. Και δεν φτάνει βέβαια να καλύψει ούτε τις βασικές λαϊκές ανάγκες. Λέτε πως υπάρχει ελευθερία επιλογής και συνένεση των εργαζομένων. Ελευθερία επιλογής όταν αρχίζουν να λείπουν ή να απουσιάζουν τα βασικά αγαθά, όταν δεν καλύπτουν οι βασικές ανάγκες, όταν ο μισθός που μπαίνει σε ένα λαϊκό σπίτι υπολείπεται των εξόδων, δεν είναι κύριε ελευθερία. Αυτός είναι εξαναγκασμός. Η νομοποίηση εκμετάλλευσης λοιπόν είναι η σύγχρονη σκλαβιά. Κανένας εργαζόμενος, κανένας νέος δεν επιτρέπεται να αποδεχτεί αυτό το σχέδιο νόμου. Σύγχρονο δικαίωμα είναι να μπορεί κάθε εργαζόμενος να ζει με αξιοπρέπεια από τη δουλειά και το μισθό του. Να απολαμβάνει ο ίδιος η οικογένειά του ό,τι μπορεί να του προσφέρει η άνδος της επιστήμης και της παραγωγικότητας της εργασίας. Αλλά το στερούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και το κράτος τους. Καμιά ανοχή σε σύγχρονη βαρβαρότητα. Δεν ζούμε για να δουλεύουμε, λένε οι εργάτες. Δουλεύουμε για να ζούμε και να απολαμβάνουμε όλα τα αγαθά της σκέψης και της εργασίας. Οι εργαζόμενοι προετοιμάζονται να δώσουν άμεση αγωνιστική απάντηση στο νομοσχέδιο που περνάει αλυσίδες στη ζωή τους για να φέρουν στο προσκήνιο την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών με σταθερή και μόνιμη εργασία, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας που να προβλέπουν αυξήσεις στους μισθούς και στα μεροκάματα σύγχρονα δικαιώματα. Για να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος για 7ωρο, πενθήμερο 35ωρο με κατάργηση των συμβάσεων ομοιρίας. Για την προστασία και τη διεύρυνση των συγκαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των εργαζομένων. Για την προστασία του λαϊκού εισοδήματος από τα χαράτσα και την ακρίβεια. Για την προστασία της κατοικίας του λαού από τους πληστηριασμούς. Δεν θα περάσει η προπαγάνδα της κυβέρνησης των εργοδοτών. Θα φροντίσουμε και εμείς γι' αυτό, κύριε Υπουργέ. Ήδη οργανώνεται πάλι στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους, στις γειτονιές, στις μεγάλες πόλεις παντού, για να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο, για να το αποσύρει η κυβέρνηση. Και καλούμε και από αυτό το βήμα στο αυριανό συναντητήριο των συνδικάτων στο Σύνταγμα 7.30 ώρα το απόγευμα και καθολική συμμετοχή στην απεργία που ήδη οργανώνεται στη συνέχεια. Τέλος, σας καλούμε για άλλη μια φορά να αποσύρετε αυτό το νομοσχέδιο, γιατί είναι, όπως το είπαμε, όλεθρος για τους εργαζόμενους.